θέλεις να λέγεις άνθρωπος, θα πας στη σκούτη στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου, μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων, κάθε χειρονομία σου να κρεμίζει την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια. Αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανίποτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το γεωβασίλεμα, άνθρωποι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, με εκατομμύρια ανθρώπινα όρια θα γίνουν στάχτη κάτω από τις οπίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεις άνθρωπος. Τάσος Λιβαδίτης, αν θέλεις να λέγεις άνθρωπος. Ο παππούς μου Αλή, γραφείο στην Ταρσό, όπου πρώτο εγκαταστάθηκε.
ενώ αργότερα μετακόμισε στην Ελλάδα. Οι πρόγονοί μας ήταν μόλις 10 με 15 ετών όταν ήρθαν στην Τουρκία και πέθαναν περίπου στα 90 τους με τον καημό, όπως όχι μόνο δεν μπόρεσαν να κατασταθούν ξανά στην Κρήτη, αλλά ούτε καν να επισκεφθούν τους τάφους των προγόνων τους εκεί. Στις μήνες μας έχει χαραχθεί η ερώτησή του «Αχ, πρέπει να επιτρέπει να πάμε την Κρήτη όλοι με την Όζη. Θα μπορέσουμε να πάμε στην Κρήτη πριν το κάνουμε». Σήμερα έριξε 200 σοβίδες και διέλυσε τους Ιταλούς που απέχουν 5-6 χιλιόμετρα. Αναστηλώθηκε έτσι το ηθικό του κόσμου και άρχισε να ακούγεται από τους τοριάδες το αέρα και φούσκωστο. Ενώ οι δικές μας
Κατά μια και επιτυχία. Θα είχαμε το 10ο στις δικές μας. 25 Δεκεμβρίου 1940. Χριστούγεννα σήμερα. Ξαναγυρώμαστε παιδιά που τρέχουμε στις γειτονιές του χωριού μας από βραδείς να μαζέψουμε καρύδια και τεταροδεκάρια, τραγουδώντας τα χάλατα με ένα φανάρι στα χέρια. Τώρα παραλεύουμε εδώ στα αλβανικά βουνά για να μείνουν τα χωριά μας ελεύθερα. 20 Απριλίου 1941. Πάσχα. Χριστέ μου, σήμερα στην Ανάστασή σου, εμείς συνεχίζουμε το γαλοκοτά μας. Πότε θα έρθει για εμάς η Ανάσταση? Μας κρυπνάνε νύχτα και ξεκινάνε άπλυτη και χρονίστη. Ούτε μαργυρίτσα, ούτε κόκκινα αυγά, ούτε έλεος. Σε λίγο θα κάνουμε λιγό χώμα. Χριστός Ανέστη, ερχόμαστε μεταξύ μας και ποιος θα μου δώσει την ελευθερία μας Ελλάδα από το σκοτάδι μου βαρβάρο. Δυνάμε, θυμάμαι το σακίδι. Χώνω μέσα το χέρι και ψαχουλεύω. Πιάνω λίγα πολύπλημα ψίπουλα, τα βάλω στο στόμα μου και τα βρέφω. Στα βουνά της Αλβανίας, η ημερολόγη του πολέμου του 1940-1941. Thank you.
Σαν πόδια σου πέρα, δεν θα αφήνεις
Thank you.
Συνεδρίασε ο Σύλλογος των Καθηγητών που διδάσκουν στο Λύκειο για να συζητήσει και να αποφασίσει για τα εξής θέματα. Το θέμα εισηγήθηκε η Διευθύντρια και ο Σύλλογος, αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές περιορισμούς σημεοφόρου διατάξεις, αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει. Σημεοφόρο του σχολείου για όλες τις σχολικές γιορτές την Ελένη Καστανάρα. Ως παραστάτες ορίζει τους μαθητές από τη γάμα τάξη τον Ιωάννη Στεριόπουλο στο Βαγγέλη και την φωτεινή σέρφα του Φιλίου. Από την Β' τάξη, τον Ιωάννη Παπαμίου και την Νικολέτα Δράκαλα από την Ιωάννη. Από την Α' τάξη, τη Μαρία Εμμανουήλ, του Αξτερίου και της Ευθυμίας. Απονέμει αριστεία προόδου στους μαθητές και τις μαθήτριες. Από την Α' τάξη. Παπαμίχο Ιωάννη του Δημητρίου.
άνθρωπος του Ευαγγέλου της Γαλανδίας που πήρε και άνθρωπο του Από τη γάμα τάξη, τμήμα γάμα 1.
στην ελευθερία που λιώθει του Γεωργίου και της Ολυμπίας. Μπράβο, 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 μπράβο